Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Στη σημερινή μας συνεδρίαση θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που ακούγεται και είναι Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι στη σημερινή μας συνεδρίαση θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που ακούγεται και είναι το πιο hot, θα μπορούσαμε να πούμε, κομμάτι της σύγχρονης έρευνας και τεχνολογίας. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε μια πολύ γενική και εν πολλής συγκεχημένη γνώση για τις ευκαιρίες ανάπτυξης που θα μπορούσε να αναζητήσει η οργανωμένη κοινωνία στη διαστημική τεχνολογία. Ο συγκεκριμένος τομέας αποτελεί ακόμα terra incognita, άγνωστο τόπο, για τους μη ειδικούς. Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που οι πρώτες προσπάθειες στον τομέα αυτό του νεοσύστατου τότε Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης υποτιμήθηκαν και μερικές φορές κυλιδωρήθηκαν. Όμως η πολιτική της αξιοποίησης του διαστήματος είναι αναπόσπαστο δομικό κομμάτι της ψηφιακής επανάστασης. Οι εφαρμογές που μπορούν να αναπτυχθούν στο διάστημα ανοίγουν πραγματικά νέους ορίζοντες και δυνατότητες στην καθημερινή μας ζωή. Το σύνολο της ανθρώπινης δραστηριότητας στο διάστημα, δορυφόροι ραδιοπλοήγησης, τηλεπικοινωνιών και επισκόπησης γης, συνθέτει ένα περιβάλλον που από τη μια πλευρά μετασχηματίζει και εξελίσσει διαδικασίες και εργασίες με τρόπο σύγχρονο και αποδοτικό και από την άλλη δίνει δυνατότητα σε νέες επιχειρήσεις και επιστήμονες να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα. Είναι δηλαδή ένα δυναμικό τεχνοοικονομικό οικοσύστημα στο οποίο χώρες και κοινωνίες μπορούν να δραστηριοποιηθούν, να αναπτυχθούν και να έχουν πολλαπλά ωφέλη. Σε αυτό το πλαίσιο, για παράδειγμα, η ανανέωση της σύμβασης του Ελληνικού Δημοσίου με την εταιρεία Elasat ήρθε να διασφαλίσει τα ελληνικά δικαιώματα στο διάστημα και να βάλει τις βάσεις ώστε οι δορυφορικές επικοινωνίες της χώρας, κυρίως αυτές που αφορούν την άμυνα, την ασφάλεια και άλλες κρίσιμες υπηρεσίες, να εξυπηρετούνται τα επόμενα 20 χρόνια από δορυφόρους που θα χειρίζονται ελληνικά χέρια, θα ελέγχονται από δορυφορικά κέντρα εντός της ελληνικής επικράτειας. Όμως, διάστημα σημαίνει συνεργασία και έρευνα σε πανευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι είναι απαραίτητη η παρουσία και συμμετοχή μας σε διεθνή προγράμματα. Ήδη συμμετέχουμε σε προγράμματα και δράσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Γαλιλαίο, έχει αναπτύξει το Ευρωπαϊκό GPS, το Κοπέρνικος. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα ένα ευρύ πεδίο δράσης για την ανάπτυξη των εφαρμογών, που θα αξιοποιούν τις νέες δυνατότητες σε παραδοσιακές οικονομικές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα τη γεωργία, την ναυτιλία, το εμπόριο, τα logistics. Ζητούμενο παραμένει η ενεργή συμμετοχή Ελλήνων επιστημόνων και εταιριών στο σχεδιασμό κατασκευών, συσκευών και λογισμικού που θα χρησιμοποιηθούν σε διαστημικές αποστολές. Η ενδυνάμωση των προσπαθειών στον τομέα αυτό, πέρα από την εξασφάλιση θέσεων υψηλής εξειδίκευσης, επιτυγχάνοντας έτσι το brain gain, το αντίθετο το brain drain, θα είναι ιδιαίτερα αποδοτική για την ελληνική οικονομία, αφού τα παραγόμενα προϊόντα έχουν έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα, ενώ είναι πολύ ανταγωνιστικά και σε επίγειες εφαρμογές λόγω των αυστηρών προδιαγραφών κατασκευής τους. Τέλος, απαραίτητη είναι η ολοκλήρωση του υποδιαμόρφωση προγράμματος ΕΣΠΑ, που θα επιτρέψει για πρώτη φορά την κατασκευή και χρήση μικροδορυφόρων αποκλειστικά από ελληνικά χέρια με συνεργατικές διαδικασίες, αυξάνοντας κατακόρυφα την τεχνογνωσία και την εμπειρία των Ελλήνων επιστημόνων σε θέματα διαστήματος και δίνοντας μια ισχυρή όθηση ώστε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα, καλύπτοντας το χαμένο χρόνο λόγω της αδράνειας των προηγούμενων ετών. Η ανάπτυξη του διαστημικού τομέα στη χώρα μας, λόγω των εξαιρετικών απαιτήσεων σε έμψυχο δυναμικό, σε υλικές εφαρμογές και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, αλλά και λόγω των ιδιαιτεροτήτων κατά την άσκηση των διαστημικών δραστηριοτήτων, είναι ένα δύσκολο στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πιο κατάλληλος άνθρωπος να μας μιλήσει για όλα αυτά, ο απόλυτα ειδικός, είναι σήμερα μαζί μας. Όλοι τον γνωρίζουμε, όλοι έχουμε ακούσει
για το παγκόσμιο αναγνώριση έργο του, όλοι σεβόμαστε το κύρος του στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Πρόκειται για τον ομότιμο Διευθυντή Διαστημικών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Τζον Χόπκινς, καθηγητή κ. Σταμάτη Κρυμιζή. Σταματώ εδώ την αναφορά στους τίτλους, γιατί αν επεκταθώ δεν θα προλάβουμε να τελειώσουμε τη συνεδρίασή μας. Κύριε καθηγητά, σας δίνω αμέσως το λόγο για να μας αναπτύξετε το θέμα της σημερινής μας συνεδρίασης, που είναι το διάστημα και οι εφαρμογές του, μια αναπτυξιακή ευκαιρία για την χώρα μας, την Ελλάδα μας. Έχετε λοιπόν το λόγο. Χαίρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και μέλη της Επιτροπής για την πρόσκληση. Ήδη έχετε κάνει μια γρήγορη περίληψη για τις διαστάσεις του δυνατοτήτων για το διάστημα γενικά παγκοσμίως και στην Ελλάδα, και εγώ θα προσπαθήσω να τεκμηριώσω κατά κάποιο τρόπο αυτά που είπατε και να κάνω μια περιληπτική αναφορά στο τι μπορεί να καταφέρει η χώρα με το διαστημικό πρόγραμμα. Όπως βλέπετε εδώ στην οθόνη, έχω βάλει ένα διαστημόπλιο το οποίο ήταν στα νέα μέσα Σεπτεμβρίου, λέγεται Κασίνι. Αυτό που δείχνω εδώ, το κατασκεύασμα, είναι το πείραμά μου και της ομάδας μου. Και όπως έλεγα στον Πρόεδρο προηγουμένως, το αυτοκτονήσαμε στις 15 Σεπτεμβρίου, διότι περιείχε ραδιενεργές ουσίες οι οποίες πιθανόν να μόλυναν τις επιφάνειες των δορυφόρων του Κρόνου, και υπάρχει μια διεθνή συνθήκη μέσω των Ηνωμένων Εθνών που απαγορεύει να γίνει αυτό. Και ως εκ τούτου, όταν τελειώσει τα καύσιμα ενός διαστημόπλοιου, τότε που είναι σε τροχιά γύρω από πλανήτη, τότε το αυτοκτονούμε, όπως είπαμε. Δεν είναι βέβαια ο σκοπός να μιλήσω γι' αυτό. Είπε ο Πρόεδρος, βλέπετε εδώ τον τίτλο, το διάστημα και οι εφαρμογές του. Και τα περιεχόμενα της ομιλίας μου είναι πρώτον, πόσο βασικό είναι το διάστημα στην καθημερινή μας ζωή. Τι εφαρμογές υπάρχουν, τις δυνατότητες ανάπτυξης μέσω του διαστήματος, το διάστημα για την Ελλάδα και τέλος συμπεράσματα. Αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας. Η χρήση δορυφορικών μέσων είναι ζωτική ανάγκη και παράγοντας της καθημερινότητάς μας. Και δεν ξέρω πόσος κόσμος στην πραγματικότητα το έχει συνειδητοποιήσει. Και βάζω τέσσερα πράγματα εδώ: τηλεπικοινωνίες, δορυφορική τηλεόραση, ίντερνετ, μετεωρολογία, πλοήγηση μέσω του GPS, των πλοίων, των αεροσκαφών, και πολλοί από εμάς βέβαια το χρησιμοποιούμε και στα αυτοκίνητά μας για να πάμε στη σωστή διεύθυνση όταν χρειάζεται. Και οπωσδήποτε εθνική ασφάλεια. Σήμερα πάρα πολλά αμυντικά συστήματα κάνουν χρήση διαστημικών πλατφόρμες, από διαστημικές πλατφόρμες, για μεγάλο, πάρα πολλές εφαρμογές. Τώρα τελευταία είχε κάνει το BBC τι θα γίνονταν αν όλοι οι δορυφόροι κλείνανε. Και είχε ορισμένα παραδείγματα. Η κλειστή τηλεόραση, ράδιο και περιορισμός στην ενημέρωση. Πρώτη επίπτωση. Διακοπή ασφαλών επικοινωνιών και στη διοίκηση και στην αστυνομία. Διακοπή και καθυστερήσεις στις μεταφορές. Εναέρια κυκλοφορία και γενικότερα τις εφαρμογές πλοήγησης. Κατάρρευση των δικτύων ασφαλείας, ηλεκτρισμού. Τι θα γινόταν, ας πούμε, αν έπεφταν ο ηλεκτρισμός σε οποιοδήποτε περιοχή της χώρας. Όπως είδαμε βέβαια που έγινε τελευταία με τις καταστροφές που μέσω των
των κυκλώνων που χτύπησαν τις Καραβάκη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι, συγγνώμη, είναι η χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Σκεφτείτε τώρα που όλοι μας χρησιμοποιούμε τα αυτόματα μηχανήματα, εάν δεν μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε και τι μεγάλη επίδραση θα είχε αυτό στην καθημερινότητά μας. Διότι, ξέρετε, πολλά από αυτά τα συστήματα λαμβάνουν τις μετρήσεις του χρόνου και της ώρας από το GPS. Δεν είναι όλος διόλου ανεξάρτητα, είναι καθόλου ανεξάρτητα. Εξαρτώνται από άλλα συστήματα και τη λειτουργία τους. Και βέβαια καθυστέρηση και διακοπή του παγκοσμίου δικτύου του ίντερνετ. Στη μετεωρολογία ήθελα να σας δείξω, ας πούμε, ένα τυπικό χάρτη μιας μέρας της Γης που δείχνει, όπως βλέπετε εδώ, τα νέφη στις διάφορες περιοχές και είναι η βάση όλων των μοντέλων τα οποία μας δίνουν τις προβλέψεις για τον καιρό. Αυτά που ακούμε στην τηλεόραση κάθε μέρα έχουν σχέση και τα δεδομένα δίνονται από αυτούς τους δορυφόρους. Και μην νομίζετε ότι αυτό είναι γενικά γνωστό. Πριν από κάποια δεκαετία είπε ένας συνάδελφός σας στην Αμερικανική Βουλή, όταν είχε παρουσιαστεί ο διευθυντής του Εθνικού Οργανισμού Αεροναυτικής και Περιβάλλοντος και του είπε τώρα τι χρειαζόμαστε τους κυβερνητικούς δορυφόρους για τη μετεωρολογία, απλώς ανοίγουμε την τηλεόραση και βλέπουμε τι γίνεται. Και ο ίδιος δεν είχε καταλάβει από πού προέρχονταν αυτά τα δεδομένα. Θέλω να σας πω ότι πολλοί από εμάς δεν έχουν κάποια κατανόηση και γενικά το πολύ κοινό από πού προέρχονται όλα αυτά τα δεδομένα και τι σημασία έχουν. Εδώ επί παραδείγματι αριστερά βλέπετε τους μετεωρολογικούς δορυφόρους από διάφορα κράτη που σας δείχνω εδώ, τα οποία μας δίνουν όλα αυτά τα δεδομένα και γίνονται οι προβλέψεις του καιρού. Το 1930 υπήρχαν προβλέψεις του καιρού που είχαν, ας πούμε, την πρόβλεψη για λίγες ώρες. Μετά άρχισαν τα μετεωρολογικά μπαλόνια, τα οποία παρακολουθούσαν τον καιρό 2-3 μέρες πριν. Τώρα βέβαια μπορούμε και τον παρακολουθούμε συνεχώς σε όλο τον κόσμο με τα δορυφορικά μέσα. Εδώ δεξιά δείχνει το μέσο όρο νέφωσης στα διάφορα γεωγραφικά πλάτη του κόσμου. Εδώ στο κέντρο, παραδείγματι, που βλέπετε το μπλε, δείχνει βέβαια ελάχιστη νέφωση, είναι η Σαχάρα. Και αυτά τα δεδομένα μπορούμε να τα έχουμε κάθε μέρα. Σας δείξω την πλοήγηση για το... Ο χάρτης που βλέπετε εδώ στο κάτω είναι η στιγμιαία εικόνα των πτήσεων στην Ευρώπη, των αεροπορικών πτήσεων, που ακόμη και εξαρτώνται από το GPS, διότι το Γαλιλαίο ακόμη δεν έχει ενεργοποιηθεί επιχειρησιακά. Αυτό είναι το πρόγραμμα της Ευρώπης, στο οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα. Και βλέπετε λοιπόν τι θα μπορούσε να γίνει αν υπήρχε κάποια διακοπή σε όλα αυτά τα δεδομένα. Εδώ είναι ένας τυπικός τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος, ο οποίος είναι σε ένα σταθερό ύψος που κινείται με τη γη και παρέχει πληροφορίες, όπως το HellasSat, επί παραδείγματι, 3 και άλλοι τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι. Εδώ βλέπετε τις αντένες, οι οποίες παίρνουν τα σήματα. Εδώ βλέπετε επίσης έναν ο οποίος χρησιμοποιεί δορυφορική τηλεφωνία. Όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος,
Αυτή είναι μια εικόνα που έχει μια περιοχή του Puerto Rico, που όπως ξέρετε καταστράφηκε σχεδόν όλο το ηλεκτρονικό δίκτυο, και επίσης έχει πλημμυρίσει η όλη η περιοχή. Αυτό η παρακολούθηση και η αξιολόγηση έγινε με δορυφόρους. Και για να πάμε πιο κοντά στα δικά μας, εδώ είναι μια εικόνα την οποία είμαι σίγουρος ότι θυμόμαστε όλοι από το 2007 με τις πυρκαγιές στην Πελοπόννησο και στην Εύβοια, οι οποίες καταγράφτηκαν κατευθείαν από δορυφορικές πλατφόρμες και μετά η σύνθεση των δεδομένων και η καταγραφή των καταστροφών που βλέπετε εδώ επί παραδείγματι, πάλι από δορυφόρους, χρησιμοποιήθηκε από το κράτος για να γίνουν οι αποζημιώσεις και η καταγραφή όλων της καταστροφής που είχε γίνει. Θα σας δείξω και μια άλλη εικόνα, πολύ τελευταία, από ένα βίντεο από τη Λίνδο της Ρόδου, το οποίο μου έδωσε ο καθηγητής ο κύριος Λάπας, Ρόδιοσον. Και αυτό το βίντεο είναι σε πραγματικό χρόνο και δείχνει την περιοχή της Λίνδου. Και αν εστιάσουμε εδώ σε αυτό το κόρπο, θα δείτε επί παραδείγματι αυτή την γρήγορη πλατφόρμα, είναι ένα ταχύπλο και μπορεί κανείς να το παρατηρήσει από το διάστημα και δεν ξέρω αν βλέπετε τις ελλείψεις εδώ. Είναι ένας που κάνει σκι, θαλάσσιο σκι, δεξιά και αριστερά, βλέπετε εδώ, πηγαίνει και μετά από την άλλη πλευρά. Και επιπλέον μπορείτε να δείτε και τα αυτοκίνητα που κινούνται εδώ στην παραλία κλπ. Δηλαδή, οι δορυφορικές πλατφόρμες έχουν τρομερές δυνατότητες και γίνονται σιγά σιγά μέρος της καθημερινότητάς μας όλο και περισσότερο. Αλλά είμαστε απλώς στην αρχή των εφαρμογών. Υπάρχει ένα σχέδιο για το τηλεπικοινωνιακό ίντερνετ, διότι όπως ξέρετε η τηλεπικοινωνιακή δορυφόρη όπως το Hellasat επί παραδείγματι είναι σε μεγάλη απόσταση από τη Γη και η ροή των δεδομένων είναι πολύ περιορισμένη. Δεν είναι ας πούμε με την ταχύτητα των οπτικών ινών που χρησιμοποιούνται σε πολλά μέρη. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι βέβαια ότι οι οπτικές ίνες δεν είναι παντού στη Γη και υπάρχουν κοινότητες οι οποίες είναι όλος διόλου απομονωμένες. Αυτό που βλέπετε εδώ λέγεται OneWeb, 900 δορυφόροι. Και είναι όλο μια ιδιωτικά κεφάλαια με τη Vodafone, τη SoftBank και το Airbus που κατασκευάζει τους δορυφόρους. Όλα αυτά θα κατασκευάζονται τώρα δορυφόροι με το ρυθμό 2 και 3 δορυφόρων την ημέρα. Στην αρχή του διαστημικού προγράμματος κάναμε ένα δορυφόρο κάθε 3 χρόνια, ξέρω εγώ, ή 2. Είναι τρομερή η διαφορά το τι συμβαίνει. Και με αυτόν τον τρόπο, οπουδήποτε στον κόσμο θα μπορεί να έχει κανείς πρόσβαση στο ίντερνετ, ανεξαρτήτως αν είναι στην κορφή του Ολύμπου ή στο κέντρο της Σαχάρας. Όσον αφορά την ασφάλεια και την άμυνα, ήθελα να σας δείξω θυμόσαστε το ναυάγιο από το κρουαζερόπλοιο στην Ιταλία. Αυτό είναι μια εικόνα βέβαια από το διάστημα και αν κοιτάξει κανείς τη μεγένθηση μπορείτε να διαβάσετε την επιγραφή και το όνομα όχι μόνο του κρουαζερόπλοιου αλλά και των πλοίων που είχαν πάει κοντά για να βοηθήσουν. Και τέλος βέβαια έχουμε την εξερεύνηση του διαστήματος. Θα σας δείξω μια εικόνα απλώς από το Curiosity στον Άρη, όπως βλέπετε.
τα βουνά στο βάθος κλπ, τα οποία έρχονται με κανονικότητα δεδομένα από τον Άρη, βέβαια με πολύ αργότερο ρυθμό από ό,τι έχουμε στη Γη. Το βασικό είναι το εξής, ότι τα οικονομικά μεγέθη που έχουν σχέση με το διάστημα είναι τεράστια. Οι τηλεπικοινωνίες γενικά είναι 5-3 το χρόνο, συζητάμε, έτσι. Το διάστημα σήμερα, και μιλάμε για τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες και επενδύσεις και την οικονομική δραστηριότητα, είναι 310 δισεκατομμύρια και απλώς η κατασκευή των δορυφόρων είναι γύρω στα 190 δισεκατομμύρια το χρόνο. Μάλιστα, εάν κοιτάξετε στα τελευταία 10 χρόνια, εδώ είναι η αύξηση του ΑΕΠ, η ελάττωση, όπως είναι η περίπτωση. Βλέπετε, από το 2006 μετά έγινε η κρίση του 2008, ανέλαβε το ΑΕΠ, ας πούμε, και είναι αυτή η γραμμή, η γενική οικονομία, και βλέπετε ότι ήταν αρνητική, έχει φτάσει τώρα πάλι στο 2-3%, είναι για όλο τον κόσμο αυτό. Αλλά η επένδυση στο διάστημα, η παγκόσμια οικονομία και βιομηχανία του διαστήματος, βλέπετε, ήταν γύρω στα 16-17%, έπεσε στο 0, αλλά έχει ήδη αυξηθεί. Και είναι τώρα γύρω στα 5% το χρόνο. Δηλαδή, η ανάπτυξη και σε περιόδους μεγάλων οικονομικών κρίσεων στο διάστημα είναι πολύ μεγαλύτερη από τη γενική αύξηση του προϊόντος της οικονομίας σε όλο τον κόσμο. Και αυτό δείχνεται με την κατασκευή δορυφόρων και σχετικώς μικρών δορυφορών από μέχρι 50 κιλά, και βλέπετε την αύξηση μέχρι το 2014 που υπάρχουν τα δεδομένα, αλλά τώρα με τη μεγάλη εισρωή κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα, ο αριθμός κατασκευής δορυφορών, η πρόβλεψη είναι ότι θα φτάσει μέχρι 300-400 το χρόνο, μέχρι το 2020. Είναι τεράστιος αριθμός και είναι για αυτά τα συστήματα που είπα προηγουμένως, το ίντερνετ του διαστήματος, οι 900 δορυφόροι, και υπάρχουν, δεν είναι η μόνη εταιρεία, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός σήμερα. Το αποτέλεσμα είναι ότι μέχρι τώρα ο συντελεστής απόδοσης για επένδυση στο διάστημα για κάθε ευρώ δημιουργεί οικονομική δραστηριότητα 6 φορές μεγαλύτερη, 6 ευρώ. Τα τελευταία χρόνια η απόδοση, η απασχόληση έχει αυξηθεί 17%. Θέσεις εργασίας είναι αυτές. Και η απόδοση των επενδύσεων είναι τώρα κωδικοποιημένη πάρα πολύ καλά. Οι εφαρμογές τεχνολογιών είναι το υπόβαθρο της σημερινής οικονομίας. Microchips, υπολογιστές, τα smartphones, πλοήγηση, γεωργία, τηλεπικοινωνίες, είχε πει και ο πρόεδρος προηγουμένως, τα απαρίθμησε, φωτοβολταϊκά, νέα υλικά, και οι μελέτες για την απόδοση των επενδύσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος ήταν για κάθε ευρώ αποδίδει 6. Η NASA έχει κάνει μελέτες για κάθε ευρώ που ξοδεύεται για το διάστημα. Φέρει 7 φορές πολλαπλάσια σε οικονομική δραστηριότητα στην οικονομία. Και υπάρχουν στατιστικές, θέλω να σας πω, αυτά δεν είναι κάτι υποθέσεις, είναι δεδομένα τα οποία είναι σκληρά δεδομένα. Δεν περιμένω να το διαβάσετε αυτό, αλλά δείχνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον αριθμό της απασχόλησης στο διάστημα τα τελευταία 2012, 2013 και 2014. Αυτό είπα προηγουμένως, 17% είναι η αύξηση των θέσεων εργασίας τα τελευταία 3 χρόνια. Όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, η Ελλάδα από το 2006 έγινε πράγματι μέλος. Και εδώ είναι οι επενδύσεις μας στο διάστημα ετησίως, γύρω στα 28 εκατομμύρια. Τα 15 περίπου πηγαίνουν προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, την ESA.
Βλέπετε εδώ το 5 είναι το UMetSat. Αυτό είναι μετεωρολογική δορυφόρη και αγοράζουμε τα δεδομένα και τα χρησιμοποιούμε βέβαια. Και το κράτος τα χρησιμοποιεί και ο ιδιωτικός τομέας, αλλά κυρίως το κράτος. Και εδώ το τελευταίο είναι, συγγνώμη, δεν έπρεπε να το κάνω αυτό, είναι η άμυνα, το Helios, τα διασημόπλια που έχουν, στα οποία η Ελλάδα λαμβάνει μέρος με την Ιταλία και τη Γαλλία για αμυντικούς σκοπούς και την Ισπανία νομίζω. Το λοιπόν, ξοδεύουμε χρήματα στο διάστημα και κάνουμε επενδύσεις. Το θέμα είναι πόσα από αυτά επιστρέφονται στην Ελλάδα. Επίσης υπάρχει έντονη εμπορική και ερευνητική δραστηριότητα. Οι εξαγωγές είναι περίπου 50 με 100 εκατομμύρια το χρόνο. Η ΕΒΙΔΙΤΕ είναι μια οργανισμός εξαγωγέων σε εταιρείες που έχουν μια διαστημική διάσταση. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων σε υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Συζητάμε τώρα για μηχανικούς, τεχνικούς, πολύ εξειδικευμένους ανθρώπους που έχουν βέβαια και ανάλογους μισθούς. Μεγάλη ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό. Και η Ελλάδα τώρα άρχισε να συμμετέχει σε μια αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Λέγεται Juice, θα πάει στην Ευρώπη, δεν θα επισημάνω τίποτα γι' αυτό. Αλλά υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός από νέες ελληνικές μικρομεσαίες εταιρείες, τα λεγόμενα startups, που κάνουν σημαντικές εξαγωγές ή εξωστρέφεια. Και θα μου πείτε, για πέστε μας καμιά, να σας πω. Αυτό εδώ είναι το Curiosity που είναι στην επιφάνεια του Άρη και εξερευνά την επιφάνειά του. Εδώ είναι η κάμερα η οποία στέλνει τις φωτογραφίες από την επιφάνεια και το encoder που κάνει αυτές τις εικόνες και συμπυκνώνει τα δεδομένα το έκανε μια ελληνική εταιρεία, λέγεται Alma Technologies. Και ειδικεύονται στο λογισμικό σε microchips. 90% της δουλειάς τους είναι εξαγωγήσιμη, εξάγεται. Και όχι μόνο για τη NASA, ESA, ιδιωτικές εταιρείες κλπ. Δηλαδή έχουμε τις δυνατότητες και έχουμε και μικροεταιρείες οι οποίες κάνουν εξαιρετική δουλειά. Οπωσδήποτε θα είδατε στις εφημερίδες για το μικρό δορυφόρο που λέγεται CubeSat, ήταν ένα πρόγραμμα που λέγεται CubeSat 50, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για 50 μικροδορυφόρους. Αυτός κατασκευάστηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών και εκτοξεύθηκε φέτος από τον λέγεται University of Patras Satellite, UPSAT, και εκτοξεύθηκε από τον διαστημικό σταθμό στις 18 Μαΐου. Τώρα υπάρχει μια δραστηριότητα με μια προκήρυξη του Υπουργείου από της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, αλλά υπό τον κύριο Φωτάκη, για προτάσεις για νανοδορυφόρους. Και ένας από αυτούς που έχει προταθεί λέγεται Ύπαρχος. Είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με τον κύριο Λάπα, τον καθηγητή στη Ρόδο. Και πρόκειται, θα κοστίσει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Αλλά κοιτάξτε, θέλω να σας πω το τελευταίο εδώ, διακριτική ικανότητα. Από ύψος 400 χιλιομέτρων στην τροχιά θα έχει τη διακριτική ικανότητα για αντικείμενα και μέχρι 5 μέτρων. Θα μου πείτε, αυτό δεν είναι το τελευταίο που μπορεί να γίνει κανείς. Σήμερα υπάρχουν δορυφόροι στο διάστημα, πολύ μεγαλύτεροι βέβαια, τεράστιοι, που διακρίνουν, ξέρω εγώ, τις επιγραφές των αυτοκινήτων και όλους μας που περπατάμε κλπ. Τώρα, εντάξει, τι είναι τα εμπόδια που έχουμε εμείς ως χώρα.
Πρώτα-πρώτα έχουμε έλλειψη στρατηγικής συντονισμού και ένα κατακαιρματισμό των πόρων. Δεν υπάρχει κάποια στρατηγική που να έχει χώρα για το διάστημα που εξ ανάγκης πρέπει να είναι μακροχρόνια, να έχει ένα ορίζοντα 5-10 ετών. Είπα προηγουμένως ότι ξοδεύουμε γύρω στα 28 εκατομμύρια το χρόνο και αυτά καταρχήν τα ποσά πρέπει να επανέρχονται στη χώρα με συμβόλαια για προϊόντα. Εκτός βέβαια αν δεν υπάρχει δυνατότητα να το κάνουμε και έχουμε σημαντική απώλεια, αυτές λέγονται βιομηχανικές επιστροφές από τις εισφορές της χώρας, κυρίως από την έλλειψη τεχνολογικής μας συμμετοχής στις διαστημικές αποστολές. Έχουμε απουσία εξειδικευμένης εκπαίδευσης στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Περιορισμένη χρήση εργαλείων και εφαρμογών του διαστήματος στη δημόσια διοίκηση. Πολλές από αυτές τις εφαρμογές δεν χρειάζεται να τις αγοράσει κανείς. Κυκλοφορούν ελεύθερα, αλλά πρέπει να τις προσαρμόσουμε στις ανάγκες της χώρας. Και γι' αυτό χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό, γι' αυτό στις υδάτινες σπόρους, γεωργία ακριβίας, οικοσυστήματα, αναμεταδότες όπως το Χελάσσα κλπ. Απουσία από μια κρίσιμη και ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά, όπως είπα προηγουμένως. Η αύξηση της δραστηριότητας για διαστημικά συστήματα είναι τεράστια. Πολύ μεγαλύτερη από την αύξηση του εθνικού προϊόντος οποιαδήποτε χώρας. Και εμείς δεν είμαστε παρόντες σε αυτή την αύξηση με κατάλληλες εταιρείες και πρωτοβουλίες. Και βέβαια έχουμε το brain drain, την εξαγωγή του μέλλοντος της χώρας. Αν είχαμε καλές δουλειές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους εξειδικευμένους ανθρώπους που έχουμε στη χώρα, αντί να φεύγουν να πηγαίνουν στη Γερμανία και στην Αγγλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα δούλευαν εδώ. Υπάρχει δηλαδή η ανάγκη για ένα ελληνικό διαστημικό οργανισμό που θα έχει ως πρωταρχικό στόχο να συντονίσει φορείς και διαδικασίες προκειμένου να προάγει την ανάπτυξη εθνικών εφαρμογών και υπηρεσιών που το διάστημα έχει τον πρωτεύοντα ρόλο και να συντονίσει τη συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς και προγράμματα που αφορούν το διάστημα. Σήμερα δεν υπάρχει τέτοιος συντονισμός. Το Υπουργείο Παιδείας μέσω ΓΕΓΕΤ είχε μια ευθύνη, το Υπουργείο Γεωργίας ξεχωριστά, το Υπουργείο Άμυνας ξεχωριστά, το Υπουργείο Υγείας ξεχωριστά, όλοι οι φορείς, καθένας λειτουργεί όπως εμπνευστεί κατά κάποιο τρόπο και με όχι πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο κύριος στόχος δηλαδή είναι να κεφαλαιοποιήσει η χώρα την υψηλή τεχνολογία και τα επιτεύγματα, τις επιχειρησιακές δραστηριότητες και τους θεσμικούς πόρους που είναι διαθέσιμοι στη χώρα και να προωθήσει προγράμματα και έργα σχετικά με διαστημικές δραστηριότητες που έχουν μεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης στους τομείς της έρευνας, της τεχνολογίας, της άμυνας, του περιβάλλοντος, όλα αυτά τα οποία συνδέονται σήμερα με το διάστημα και η σύνδεση και η αύξηση αυτών των αναγκών είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και μπορώ να σας πω πολλούς επιμέρους στόχους ενός πιθανού ελληνικού οργανισμού διαστήματος. Αυτό είναι το εδώ. Ελληνικός Οργανισμός Διαστήματος, Εθνικός Συντονισμός και είπα προηγουμένως η εκπόνηση ενός αναλυτικού προγράμματος Εθνικής Διαστημικής Στρατηγικής με τη συνεργασία και των κρατικών φορέων και της διαστημικής βιομηχανίας που θα προσδιορίζει στόχους, συνεργασίες και διαδικασίες. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, εγώ έχω λάβει σε πολλές επιτροπές και μάλιστα ήμουν πρόεδρος ορισμένων που έκαναν αυτή την εθνική στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διάστημα. Και συνήθως ο ορίζοντας είναι δεκαετής
και γίνεται μια επανεξέταση κάθε 5 χρόνια. Εμείς εδώ εξαρτώμεθα από το τι ο εκάστοτε υπουργός ή ο εκάστοτε γενικός γραμματέας νομίζει ότι πρέπει να κάνει στο δικό του τομέα. Δεν έχουμε στρατηγική, δεν έχουμε ένα όραμα, ένα στόχο και μια στρατηγική η οποία να έχει ένα ορίζοντα 5-10 ετών. Έχουμε βέβαια ένας τέτοιος οργανισμός, ο εντοπισμός και η ενίσχυση των τεχνολογικών δυνατοτήτων των ελληνικών φορέων σε διαστημικές κατασκευές. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν τις δυνατότητες και δεν ξέρουν καν ότι έχουν τις δυνατότητες. Και ένας τέτοιος οργανισμός με σωστό προσωπικό βέβαια και με σωστή οργάνωση, και θα πω κάτι γι' αυτό αργότερα, είναι αναγκαίος. Και η εκμετάλλευση της συμμετοχής μας στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, πληρώνουμε χρήματα και δεν έρχονται πίσω στη χώρα για να τα χρησιμοποιήσουμε για προϊόντα και για θέσεις εργασίας και για εφαρμογές που τους χρειάζεται και η δημόσια διοίκηση και οι δήμοι και οι ιδιωτικές εταιρείες για να βοηθήσουμε την οικονομία. Επίσης, έχει και αυτό σημασία, η διάχυση και η εισαγωγή της διαστημικής επιστήμης, τεχνολογίας και εφαρμογών σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας. Χρειάζεται να μορφώσουμε και την νεολαία, αλλά και το κοινό γενικά, τους ενήλικες, για τι εστί διάστημα, τι είναι αυτές οι εφαρμογές, για να ξέρουν όταν κοιτάνε το smartphone που έχουν, τι δυνατότητες υπάρχουν, από πού προέρχονται, τι σχέση έχουν με την καθημερινότητά τους και να γνωρίζουν ότι αυτά γίνονται μόνο με εξειδίκευση και σωστή εκπαίδευση. Και ήθελα να σας δείξω ορισμένες διασυνδέσεις εδώ. Μπορεί να κάναμε αυτό το διάγραμμα και ένα νοητικό σύμβολο για την Ελληνικό Διαστημικό Οργανισμό. Και βλέπετε εδώ ανάπτυξη τεχνολογιών, επιστήμης, εκπαίδευση, διάχυση ωφελιών του διαστήματος. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το διαβάσετε. Αλλά βλέπετε εδώ ΑΕΗ, ΤΕΗ, αστεροσκοπείο, ερευνητικά κέντρα, η μετεωρολογική υπηρεσία, Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Άμυνας, Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών, Βιομηχανία, μικρές εταιρείες. Και αυτό είναι στην ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, νέα προϊόντα, εφαρμογές του διαστήματος, νέες θέσεις εργασίας. Όλα αυτά είναι συνδεδεμένα, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Διότι δίχως το συντονισμό, δίχως στόχο και δίχως να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα κεφάλαια που ήδη στέλνουμε στο εξωτερικό για υπηρεσίες, δεν πρόκειται να προωθήσουμε τη δική μας συμμετοχή και να προσελκύσουμε και να δώσουμε θέσεις εργασίας σε νέους ανθρώπους οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι. Για να σας δείξω ότι δεν μιλάμε όλος διόλου για θεωρητικά, έχουμε εξετάσει τι είδος ελληνικός διαστημικός οργανισμός μπορεί να υπάρξει. Ναι, με να ανήκει στο κράτος, αλλά με ευέλικτες διαδικασίες προσωπικού. Δηλαδή πρέπει να είναι ένα νομικό σχήμα το οποίο να επιτρέπει όταν χρειάζεται κανείς τέλος πάντων ένα ειδικό σε λογισμικό εικόνων τέλος πάντων, να μην χρειαστεί να πάει στο ΑΣΕΠ και σε 2 χρόνια για να βρεθεί κάποιος ο οποίος είναι ειδικός, ξέρω εγώ, σε κατασκευές γεφυρών. Και νομίζουμε ότι ο μέγιστος αριθμός του προσωπικού δεν πρέπει να είναι πάνω από 20 άτομα, αλλά εξειδικευμένοι άνθρωποι. Η δραστηριότητα επικεντρώνεται στη συμμετοχή μας στην τεχνολογία του διαστήματος και στη συλλογή, χρήση και εκμετάλλευση των δεδομένων που πληρώνουμε τώρα.
Λειτουργεί ως πρότυπο συνεργασίας, αριστείας, διαφάνειας και εξωστρέφειας. Αυτό, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι εκ των ουκάνευ. Δεν μπορεί να είναι μια υπηρεσία η οποία δεν χρησιμοποιεί τους αρίστους και δεν είναι αξιοκρατική. Διαφορετικά δεν πρόκειται να επιτύχει. Και να λειτουργεί ως πρότυπο συνεργασίας, και αυτό το είπα, και θέλω να σας πω ότι έχουμε κάνει και ένα διάγραμμα με πού είναι με το πώς συνδέονται, το οποίο αντανακλά τα οργανογράμματα που υπάρχουν στο εξωτερικό. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό. Μπορούμε να κάνουμε αυτή την οργάνωση πολύ γρήγορα. Φτάνει να την κάνουμε αξιοκρατικά και με προγραμματισμό. Και τέλος, ποια θα είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η συντονισμένη διαχείριση των διαστημικών δραστηριοτήτων είναι το πρώτο. Η δημιουργία ανταγωνιστικών διαστημικών τεχνολογιών εκμής, όπου υπάρχει η ελληνική τεχνογνωσία και εμπειρία. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλω να σας πω ότι έχουμε πολλά νέα παιδιά οι οποίοι είναι ταλαντούχοι και οι οποίοι κοιτάνε για μια ευκαιρία να δημιουργήσουν κάτι μόνοι τους. Υπάρχει μια εταιρεία της οποίας μου διαφεύγει το όνομα πριν από λίγα χρόνια, που την βοήθησαν νομίζω στο Κοράλια, το που κάνει τεχνοπλαστούς. Και η ιδέα τους ήταν να κάνουν αλεξικέραυνα υψηλής τεχνολογίας για να προστατεύονται κτίρια και υποδομές. Ξέρετε ποιοι είναι οι καλύτεροι τους πελάτες? Η Αμερικανική αεροπορία, που αγόρασε το σύστημά τους και χρησιμοποιείται σε όλες τις αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη και στην Ασία, αλλά τελευταία χρησιμοποιείται και σε όλες τις αεροπορικές βάσεις στην Αμερική. Δηλαδή έχουμε ανθρώπους και δυνατότητες που μπορούν να κάνουν θαύματα, αλλά πρέπει να τους βοηθήσουμε. Και πρέπει το κράτος μας να μην τους εμποδίζει, αλλά να τους προωθεί. Αξιοποίηση δορυφορικών εφαρμογών και υπηρεσιών στην παρατήρηση της γης, στην πλοήγηση και τις τηλεπικοινωνίες, είπαμε, αυτό είναι προφανές. Διευρυμένη συμμετοχή ελληνικών φορέων και βιομηχανίας στην ανάπτυξη υποσυστημάτων συγχρόνων διαστημικών αποστολών. Δεν μπορεί η νεολαία μας να είναι θεατές στην ανάπτυξη του διαστήματος, η οποία είναι ραγδαία και η οποία έχει τόσο καλές θέσεις εργασίας και δυνατότητες παραγωγής πλούτου, και εμείς να τα εισάγουμε αυτά. Η εκμετάλλευση της διαστημικής θέσης της χώρας στη γεωστατική τροχιά, την οποία ξέρουμε από το Χελάσσατ, αλλά βέβαια αυτή είναι μια ιδιωτική εταιρεία και τους νοικιάζουμε το χώρο που μας ανοίγει. Και έχουμε βέβαια ορισμένα ευεργετήματα από αυτό. Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, νέοι επιστήμονες και μηχανικοί στην τεχνολογία, επιχειρησιακή εκμετάλλευσή τους από την κεντρική διεύθυνση και τις περιφέρειες. Δηλαδή το κράτος μας θα γίνει πολύ καλύτερο εάν έχουμε αυτές τις δυνατότητες και τις χρησιμοποιούμε, που δεν το κάνουμε τώρα. Και τέλος, η δημιουργία νέων ευκαιριών εξαγωγής ελληνικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Σας έδωσα ένα παράδειγμα που έτυχε να ξέρω καλά, αλλά υπάρχουν πολλά άλλα. Ο ελληνικός διαστημικός οργανισμός είναι επίγουσα και απαραίτητη ανάγκη για την αξιοποίηση του δυναμισμού, του δυναμικού της τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, αναγκών και πόρων της χώρας μας. Και συμπεράσματα, το διάστημα είναι ένα απόσπαστο μέρος της ζωής μας, και αν το ξέρουμε και αν δεν το ξέρουμε. Και πολλοίς κόσμος δεν το ξέρει. Σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης μέσω του διαστήματος. Αυτό δεν το έχω ακούσει από κανέναν.
Οικονομικές μελέτες δείχνουν την επένδυση που σας είπα προηγουμένως, 6 φορές και 7 φορές απόδοση της επένδυσης. Λοιπόν, είναι άμεσα απαραίτητο να δημιουργηθεί εθνικός οργανισμός που θα συντονίσει υπάρχουσες κατακαιρματισμένες δομές, πόρους και γνώσεις στον χώρο του διαστήματος. Και τέλος, η οργανωμένη προσέγγιση και συντονισμός μέσω του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου, του Διαστημικού Οργανισμού, θα αποφέρει μεγάλα ωφέλη στην ανάπτυξη ελληνική οικονομία σε βάθος χρόνου. Θα περιμένουμε να γίνει σε 6 μήνες, αλλά σε 5 χρόνια θα αρχίσετε να βλέπετε μεγάλη διαφορά. Σας ευχαριστώ. Κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια και για τον τρόπο με τον οποίο καλωσορίσατε την παρουσίαση σήμερα στη Βουλή. Κύριε Πρόεδρε, με προβληματίζει το γεγονός ότι ορισμένοι από τους ομιλητές έχουν αποσυρθεί και δεν ξέρω, θέλετε να προσπαθήσω να απαντήσω σε εκείνους που είναι ακόμη εδώ. Είναι... Να το κρίνετε εσείς, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, ο κύριος Κατσίκης και ο κύριος Κάτς έφυγε, η κυρία Αντωνίου δεν είναι εδώ. Θα επιστρέψει, κύριε. Ο κύριος Τάσος. Άκουσα τι είχατε να πείτε, κύριε Δάσο, και συζητάτε βέβαια για διαρθρωτικά προβλήματα τα οποία έχουν σχέση με την κοινωνία γενικά και είναι πέραν της ικανότητός μου να μιλήσω για αυτά τα θέματα. Δεν είμαι πολιτικός, είμαι άνθρωπος της επιστήμης και της τεχνολογίας. Πάντως, είναι αναμφισβήτητο ότι η τεχνολογική ανάπτυξη έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη του επίπεδου της κοινωνίας όσον αφορά την αύξηση των προσωπικών δυνατοτήτων. Όλοι είμαστε βέβαια κατά κάποιο τρόπο εχμάλωτοι της σημερινής τεχνολογίας και το βιωτικό επίπεδο έχει παρόλες τις τα προβλήματα τα οποία έχετε κι εσείς σημειώσει. Παρά τα αυτά, το βιωτικό επίπεδο της κοινωνίας έχει αυξηθεί σημαντικά παρά τις ατέλειες και τις ελλείψεις που υπάρχουν. Είπατε ότι δεν μπορεί να υπάρξει τέτοιος δημόσιος οργανισμός που θα μπορέσει να βοηθήσει την κοινωνία. Εγώ νομίζω ότι πιθανόν να μην ερμηνεύθηκαν σωστά αυτό που είπα όσον αφορά τα 20 άτομα. Αυτό που είπα για τα 20 άτομα είναι ο ελληνικός διαστημικός οργανισμός. Για να γίνει αυτός ο συντονισμός και η τεχνική κατεύθυνση και το στρατηγικό πλαίσιο, δεν χρειάζεται τεράστιο αριθμό υπαλλήλων. Αυτοί οι 20 άνθρωποι θα είναι υψηλού επίπεδου, τεχνικά μορφωμένοι, οι οποίοι θα συντονίσουν πολλές δραστηριότητες από ανθρώπους οι οποίοι είναι στα πανεπιστήμια, στα κέντρα, στην κοινωνία, στην πολιτική, οπουδήποτε υπάρχει εξειδίκευση για να συμβάλλουν σε αυτόν τον προγραμματισμό. Και εάν πράγματι κάνουμε αυτόν τον συντονισμό, θα αρχίσουμε να χτίζουμε δυνατότητες οι οποίες θα προσφέρουν πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Είχα δείξει μια εικόνα για τις θέσεις εργασίας, δεν θυμάμαι ακριβώς που είχε, νομίζω είναι πίσω εδώ, και είπατε καλά πόσες θέσεις εργασίας πράγματι έχει δημιουργήσει το 17% που χρησιμοποίησα. Είναι αυτή η εικόνα νομίζω και βλέπετε η κλίμακα μπορεί να δει, δύσκολο να τη δει κανείς, είναι...
Εδώ είναι 14.000 ο αριθμός και δείχνει την αύξηση από το 12, από το 12-13 μέχρι 14, δηλαδή το 17% ήταν τα τρία αυτά χρόνια. Αλλά ο ολικός αριθμός, όπως βλέπετε, στη Γαλλία, παραδείγματι, είναι γύρω στις 14.000 και αυξήθηκε. Και αυξήθηκε αναλόγως, βέβαια, και στις άλλες χώρες, στη Γερμανία, στη Γαλλία. Δεν έχω κάνει την πρόσθεση για να σας πω ακριβώς πόσο ήταν ο ακριβής αριθμός των... αλλά αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας και αυτές οι θέσεις εργασίας, όπως προσπάθησα να πω, είναι καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Λοιπόν, εγώ τουλάχιστον βγάζω το συμπέρασμα και όλα αυτά τα χρόνια που έχω εργαστεί στον τομέα και όχι μόνο στην Αμερική αλλά και σε πολλές χώρες, ότι έχουμε πράγματι μια μεγάλη αύξηση του βιωτικού επίπεδου ένεκα της διαστημικής δραστηριότητας και έχει βελτιώσει το επίπεδο της ύπαρξής μας γενικά ως κοινωνία. Και τέλος, την επιστημονική σας ερώτηση, τι πιστεύω για το Big Bang. Τι να σας πω, ξέρετε, είναι η επικρατούσα θεωρία, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτή είναι και η θεωρία η οποία θα είναι η καλύτερη 20 χρόνια από σήμερα. Έχει πάρα πολύ καλές προβλέψεις, οι οποίες, ορισμένες εκ των οποίων, έχουν πράγματι επιβεβαιωθεί με παρατηρήσεις, αλλά εγώ προσωπικά, και δεν είμαι θεωρητικός, κάθε φορά που εμφανίζεται ένα σχίσιμο στη θεωρία, τρέχουν οι συνάδελφοι οι θεωρητικοί και το μπαλώνουν και είναι σαν ένα φόρεμα το οποίο έχει πολλά μπαλώματα. Αν θα κρατήσει και στη συνέχεια χρόνου, δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά μπορεί και να καταρρεύσει. Λοιπόν, ξέρω ότι αυτή δεν είναι ναι ή όχι η απάντηση, αλλά είναι καλύτερη που μπορώ να δώσω. Πολύ δεν τώρα βλέπω επανήλθαν οι ορισμένοι από τους συναδέλφους σας, οι οποίοι έκαναν ερωτήσεις. Ο κύριος Κάτσης είπε για τη σημασία της εθνικής στρατηγικής, ότι πρέπει να είναι πράγματι μακροπρόθεσμη. Και συμφωνώ απολύτως, διότι ξέρετε, αυτό κάνει όλα τα κράτη. Εμείς δεν έχουμε εφεύρει κάποιο μοντέλο να πούμε εμείς θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Δίχως μακροχρόνια πολιτική δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Γιατί και εμείς, ας πούμε, να θέλαμε να λειτουργήσουμε όταν οι άλλοι είναι σε άλλο μήκος κύματος, πώς θα επιβιώσουμε σε αυτή την κατάσταση. Για την ανάγκη του εδώ, χαίρομαι που το υποστηρίζετε και χάρηκα που άκουσα ότι νομίζετε ότι θα υπάρξει στο εγγύς μέλλον και ελπίζω για το καλό της χώρας να υπάρξει. Αυτό δεν είναι κομματικές θέσεις, είναι εθνικές θέσεις, ας πούμε. Δεν βλέπω το λόγο για οποιοδήποτε κόμμα να είναι εναντίον μιας τέτοιας προοπτικής. Και οπωσδήποτε είπατε ότι στην αρχή έγινε κάποια γελιοποίηση που δεν συμφέρει, ας πούμε. Ήταν ένα πολύ σοβαρό θέμα για τη χώρα, το οποίο γελιοποιήθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ελπίζω ότι με τη σωστή προετοιμασία, η οποία νομίζω έκτοτε έχει γίνει, θα μην επαναληφθεί αυτό το φαινόμενο. Και λοιπόν, χάρηκα με αυτά που είπατε. Τώρα η κυρία Αντωνίου είπε για την, ότι αυτή η προσπάθεια για τη συνεργασία με την ESA, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, πράγματι άρχισε τη δεκαετία του 80 και εγώ είχα λάβει μέρος σε επιτροπές, εκάστοτε επιτροπές διαφόρων κυβερνήσεων από το τέλος της δεκαετίας του 80, που ζήτησα να κάνουμε κάποιο σχεδιασμό
έγινε η εισήγηση και βασικά κατέληγε στο συμπέρασμα το οποίο όλοι γνωρίζουμε, ότι πρέπει να γίνει ένας επίσημος οργανισμός, μια διαστημική υπηρεσία για τη χώρα, όπως έχουν κάνει και άλλες χώρες τα κράτη-μέλη. Είπατε ότι είμαστε η 16η χώρα που έχει γίνει μέλος της ESA. Πράγματι έτσι είναι. Τώρα νομίζω ότι είναι 19, διότι έχει γίνει και 22. Η Τσεχία, η Κύπρος, νομίζω έχουν κάνει και τις, η Εστονία κλπ. Λοιπόν, υπάρχει πράγματι κάποια επιστροφή από τα χρήματα που έχουμε πληρώσει, αλλά δεν ήταν κέρια και άργησε και δεν είναι ολική επιστροφή. Δηλαδή πήρε περίπου 4-5 χρόνια για να αρχίσει η πρώτη επιστροφή, που στην πραγματικότητα έπρεπε να είχε γίνει εντός ενός έτους. Και αυτό ήταν ένα πρόβλημα διοικητικό, αλλά και εκπροσώπησής μας στην ESA, η οποία ήταν σε ένα επίπεδο όχι αυτό που έπρεπε. Είπατε ότι μίλησα για 28 εκατομμύρια και πράγματι μίλησα για 28 εκατομμύρια και είχα δείξει μια διαφάνεια εδώ. Βλέπετε αυτά τα 15 είναι τα 12 εκατομμύρια εισφορές στο μπλε, είναι για την ESA όπως βλέπετε εδώ και ορισμένα κονδύλια που δίνουμε για πειράματα. Τα 5 είναι το EUMETSAT, η μετεωρολογική υπηρεσία πληρώνει 5 εκατομμύρια για να έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα από αυτό το δορυφορικό σύστημα και τα άλλα 8 περίπου είναι από το Υπουργείο Άμυνας για το Χίλιος πρόγραμμα. Λοιπόν, το ολικό είναι 28. Υπάρχουν συνέργειες, εάν μπορούσαμε να συντονίσουμε αυτά τα 3 κομμάτια, είμαι σίγουρος ότι θα πληρώναμε λιγότερα χρήματα και θα χρησιμοποιούσαμε τα δεδομένα πολύ καλύτερα. Αυτό δεν γίνεται, επειδή δεν έχουμε τον οργανισμό για να κάνει αυτή τη συνέργεια και να γίνει η στρατηγική που λέγαμε προηγουμένως. Και τέλος είχατε πει για τη νομική μορφή, τι πρέπει να έχει τη νομική μορφή του οργανισμού. Εγώ έχω την πεποίθηση, γνωρίζοντας και τους οργανισμούς των άλλων κρατών, ότι ναι μεν κατευθύνονται από τις κυβερνήσεις, αλλά δεν είναι καθε αυτού κυβερνητικές υπηρεσίες. Δηλαδή δεν διέπονται ως επιτοπλίστων από τους κανόνες του δημόσιου τομέα, υπό την έννοια ότι οι εξειδικεύσεις είναι διαφορετικές, η ευελιξία πρέπει να είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή, όταν για ένα διάστημα είχα την τιμή να εκπροσωπήσω την Ελλάδα στο Συμβούλιο του ΕΟΔ, της ΕΣΑ, και είδα το επίπεδο των άλλων εκπροσώπων και έρχονταν όλοι προετοιμασμένοι με θέσεις των κυβερνήσεών των. Εγώ κατά την θητεία μου τότε έφτιαχνα τις θέσεις κατά το δοκίν, διότι δεν υπήρχε καμία κατεύθυνση. Δεν είχαμε όπως είπαμε, το στρατηγικό πρόγραμμα για τι θέλαμε και προς ποια κατεύθυνση. Εγώ εκπροσωπούσα τότε το Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, που έχει μια πολύ περιορισμένη δικαιοδοσία, ας πούμε, στα προγράμματα. Δεν έχει καμία δικαιοδοσία με τα προγράμματα του Υπουργείου Γεωργίας ή των Εσωτερικών ή της Άμυνας ή της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας κτλ. Υπάρχει πολλή έρευνα που δεν έχουν και μάλιστα όχι όλα τα ερευνητικά κέντρα της χώρας υπόκεινται στη ΓΕΓΕΤ. Είναι μόνο ορισμένα. Το ξέρω αυτό διότι χρημάτισα ως πρόεδρος του ΕΣΕΤ.
Δηλαδή έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε στην οργάνωση αυτή και βλέπω ότι και ο αναπληρωτής υπουργός έρευνας και τεχνολογίας, ο κύριος Φωτάκης, ας πούμε, το έχει συνειδητοποιήσει αυτό και προσπαθεί να ενεργήσει αναλόγως. Ο κύριος Μαυρωτάς είπε, νομίζω ότι κάλυψα τα περισσότερα σημεία από αυτά που αναφέρατε, νομίζω. Ο κύριος Μαυρωτάς είπε για το ΡΕΙΚΟ και ήταν η εταιρεία την οποία δεν ονόμασα. Πράγματι είναι η εταιρεία η οποία παράγει αυτούς τα λεξικέραυνα τα οποία είναι, χρησιμοποιούνται από την αεροπορία και έχουν παγκόσμιες εξαγωγές. Είπατε η ερώτηση ως ΕΣΕΤ. Είχαμε κάνει ένα στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα, το οποίο το δώσαμε στο τέλος της θητείας μας στη ΓΕΓΕΤ, η οποία τότε, τουλάχιστον από ό,τι μας είπαν, μπήκε βασικά στο ηλεκτρονικό ράφι. Και με ρώτησατε αν υλοποιήθηκε. Βέβαια, όχι όπως είχαμε προτείνει, αλλά πρέπει να πω ότι όταν ο κύριος Φωτάκης, ο οποίος είχε λάβει μέρος ως πρόεδρος του ΙΤΕ τότε στις διαβουλεύσεις, ανέλαβε ως υπουργός, με κάλεσε και είχε το στρατηγικό πλαίσιο και το κοιτούσε και μου ζήτησε εξηγήσεις γι' αυτό. Όπως ξέρετε, έχουν γίνει ορισμένες πρωτοβουλίες έκτοτε, δηλαδή το ΕΛΙΔΕ, το οποίο έχει ιδρυθεί, το οποίο είναι πολύ θετικό. Και ούτως ή άλλως είχαμε πει και τότε ότι κάθε στρατηγικό πλαίσιο, ναι, πρέπει να έχει ένα ορίζοντα 10 ετών, στην περίπτωση της δικής μας ήταν 7 ετών, αλλά κάθε 3-4 χρόνια πρέπει να επανεξετάζονται οι στόχοι και να επικαιροποιείται. Και αυτό νομίζω πως έχει αναλάβει να κάνει κατά το δύναστε ο κύριος Φωτάκης. Είπατε ότι η ανακοίνωση είχε γίνει τον Ιανουάριο ή Φεβρουάριο, αν θυμάμαι καλά, ότι θα γίνει μια διαστημική υπηρεσία. Οι λεπτομέρειες της ανακοίνωσης θα μπορούσαν να ήταν πολύ καλύτερες από ό,τι ήταν, αλλά τελικά νομίζω ότι αυτό έγινε αντιληπτό και έχω πράγματι, ο κύριος Παπάς με κάλεσε για να μιλήσουμε σχετικά και κατά το δύναστε έχω προσπαθήσει να βοηθήσω δίχως φανφάρες και λοιπά. Η συμφωνία μας είναι ότι δεν θα υπάρξουν δημόσιες, δεν θα υπάρξει, ξέρω εγώ, δελτίο τύπου. Πάντως είμαστε, εγώ και ορισμένοι συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν μεγάλη γνώση για τα διαστημικά και ξέρετε, διαθέτουμε κόσμο και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που έχουν γνώσεις για το διάστημα και μπορούν όλοι και έχουν ήδη βοηθήσει όλος ιδιωτελώς, πρέπει να πω, για να κάνουμε κάτι καλό. Και γι' αυτό νομίζω ότι όταν έρθει το νομοσχέδιο με το καλό στη Βουλή, ελπίζω να είναι διακομματικό, διότι αυτό είναι καλό για τη χώρα. Όπως είπατε, κύριε Αντωνίου, που το πολεμάμε από τη δεκαετία του 80, ας πούμε, δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα και έχουμε χάσει τρομερό χρόνο. Το λοιπόν πρέπει να το προωθήσουμε κατά το δύναστε. Ευχαριστώ και τον κύριο Δαβάκη για αυτά που είπε. Είναι πράγματι
το διάστημα αναπόσπαστο από την καθημερινότητά μας. Ξέρετε, η τεχνολογία κατά κάποιο τρόπο λέει την αλήθεια και η επιστήμη, και ασχέτως αν την πιστεύουμε ή όχι. Είναι δικαίωμά μας να μην πιστεύουμε ή να μην το δεχόμεθα, αλλά αυτό είναι αυτό που συμβαίνει. Πώς μπορεί η κυβερνητική δράση να βοηθήσει? Το βασικό στοιχείο και της πρόσβασης που μου ζητήσατε να κάνω είναι ότι είναι προφανές το συμπέρασμα ότι χρειαζόμαστε ένα συντονιστικό όργανο. Το έχουν οι άλλες χώρες. Γιατί να μην το έχουμε εμείς όταν το συζητάμε τα τελευταία 30 χρόνια και βγάζουμε πάντα το ίδιο συμπέρασμα, ότι έπρεπε να έχει γίνει και δεν έγινε. Και έχει περάσει πια ο καιρός που έπρεπε να έχει γίνει αυτός ο συντονιστικός οργανισμός. Και ο προγραμματισμός πάντοτε βοηθάει. Δεν είναι θέμα επιλογής, ας πούμε, ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε δουλειές του ποδαριού, με συγχωρείτε να χρησιμοποιήσω αυτή τη φράση, και να ξεπερνάμε την εκάστοτε κρίση και δίχως συνέπειες. Δεν γίνεται αυτό. Κανένας δεν το κάνει και κοστίζει στη χώρα. Και λοιπόν, ναι, τέτοιος οργανισμός μπορεί να βοηθήσει τη χώρα. Και τέλος, είπατε για τις δηλώσεις τον Ιούνιο από το Υπουργείο ότι η Ελλάδα επιστρέφει. Εάν γίνει η διαστημική υπηρεσία, αν θέλετε, πράγματι είναι ένα σημαντικό βήμα για την Ελλάδα. Το γεγονός ότι συνέπεσε με την εκτόξευση του Χελάσσατ είναι κατά κάποιο τρόπο συγκυριακό, διότι, όπως είπαμε προηγουμένως, αυτή είναι μια ιδιωτική εταιρεία και μάλιστα όχι ελληνικών συμφερόντων. Εμείς βέβαια τους νοικιάσαμε τη θέση μας και διαπραγματευθήκαμε καλύτερους όρους και το θέμα είναι κατά πόσον οι αναμεταδοτές που μας δόθηκαν δωρεάν, αν θέλετε, για να τις χρησιμοποιήσουμε, κατά πόσον θα το οργανώσουμε σωστά ώστε να τις χρησιμοποιήσουμε για τη χώρα, να βοηθήσουμε τις διάφορες υπηρεσίες και στο κεντρικό κρατικό επίπεδο και στους δήμους και στις κοινότητες και στα μη κερδοσκοπικά κέντρα και στο κοινωνία γενικά, να κάνει καλή χρήση αυτών των δυνατοτήτων με τους αναμεταδότες. Αλλά δεν πρέπει να νομίσουμε ότι αυτό είναι το διαστημικό πρόγραμμα. Αυτό είναι ένα μικρό μέρος του διαστημικού προγράμματος. Για αυτά που λέμε, για δημιουργία θέσεων εργασίας, για καινοτομία, για ορισμένες από τις βιομηχανίες, μικρές βιομηχανίες που λαμβάνουν μέρος στο διαστημικό πρόγραμμα, να προωθήσουν την τεχνολογία, τα χρήματα που θα έρθουν από τις εισφορές μας. Όλα αυτά είναι πέραν αυτού. Καλό είναι να το έχουμε αυτό, αλλά είναι, ας πούμε, μέρος της όλης προσπάθειας της χώρας να μπει μέσα στο χορό του διαστήματος, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη φράση, με οργάνωση, με συντονισμό, με προγραμματισμό, με όραμα, πού θέμε να πάμε, και να είναι μακροχρόνιο, να μην εξαρτάται από τον εκάστοτε κυβέρνηση, τον εκάστοτε υπουργό, τον εκάστοτε γενικό γραμματέα οποιοδήποτε υπουργείου. Πρέπει να οργανωθούμε, να το κάνουμε σωστά. Και γι' αυτό νομίζω ότι αξίζει την υποστήριξη όλων των κομμάτων να βοηθήσουν να γίνει πραγματικότητα. Νομίζω ότι απάντησα στις ερωτήσεις όλων των μελών που είναι ακόμη εδώ. Γεια, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερη τιμή να είστε σήμερα εδώ,
νομίζω από την τεχνολογία του διαστήματος ασχοληθήκαμε λίγο και με τα γήινα, δηλαδή και θέλω να συγκρατήσω 2-3 θέματα τα οποία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εθνική στρατηγική, μακροχρόνια. Πρέπει, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι πρέπει να κατανοήσουν όλα τα κόμματα ότι θα πρέπει να υπάρχει μια εθνική στρατηγική όσον αφορά τον τομέα αυτό, γιατί έχει τεράστιες δυνατότητες, δεν χρειάζεται να τα αναφέρω. Αξιοποίηση των πόρων. Και νομίζω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, με συνέργειες, οι οποίες πρέπει να υπάρχουν από πάρα πολλά υπουργεία και πολλά, πολλά ερευνητικά κέντρα, πρέπει να υπάρξουν εκείνες οι συνέργειες για να μπορέσουν να αξιοποιήσουμε τους πόρους. Στήριξη του ελληνικού διαστημικού οργανισμού, νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια η οποία πρέπει να γίνει. Είχαν γίνει και παλιότερα προσπάθειες, απέτυχαν. Νομίζω ότι έχουμε πια υποχρέωση αυτή την προσπάθεια που ξεκινάει αυτή τη στιγμή, ότι πρέπει να υποστηριχτεί και πρέπει να έχει συγκεκριμένους στόχους. Φυσικά συγκρατώ και το τετράπτυχο που είπατε, συνεργασία, αριστεία, διαφάνεια και εξωστρέφεια, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και επιπλέον και αξιοκρατία. Ναι, άμα έχουμε διαφάνεια, άμα έχουμε αριστεία, θα έχουμε και αξιοκρατία. Λες. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχουμε υποχρέωση σαν Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, επειδή το κομμάτι αυτό της σημερινής συζήτησης έχει και αποδέχτη κάποιο συγκεκριμένο Υπουργείο, πρέπει τα συμπεράσματα τα οποία ακουστήκαν σήμερα και οι τοποθετήσεις να τα κοινωνήσουμε, να τα κοινοποιήσουμε και στο συγκεκριμένο Υπουργείο, έτσι ώστε να έχουμε αποτελέσματα όσον αφορά τους στόχους, τους κοινούς που βάζουμε. Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Ευχαριστώ.